Τώρα με ενημερώνω το κοντρόλ. Έχουμε τηλεφωνικά μία μητέρα η οποία βίωσε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πράξης. Γιατί για πράξη πρόκειται. Είναι ποινικό κολάσιμη πράξη αυτή που έγινε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ποια κυρία είναι μαζί μας, συγγνώμη, βοηθήστε με. Η κυρία Μαρία Τριανταφύλου είναι μαζί μας. Κυρία Τριανταφύλου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς είναι το παιδί? Το παιδί, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Mm-hmm. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Mm-hmm. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο, όπως έχω ξαναπεί. Η μικρή μου κατανάλωσε δυστυχώς το σχολικό γεύμα. Έπειτα από λίγη ώρα είχαμε έντονα συμπτώματα. Έντονο πόνο στην κοιλιά, στο στομάχι, συνέχεια μέτους. Το παιδί πονούσε πάρα πολύ. Είχε φτάσει σημείο να έχει υδρώσει σε όλο το σώμα. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει, όπως έχω πει, στα χέρια του συζύγου μου. Συγγνώμη, εσείς είστε στο σπίτι, το παιδί είναι στο σχολείο, έτσι? Το παιδί γύρισε από το σχολείο. Γύρισε από το σχολείο. Το μεσημέρι φάγαμε το σπιτικό φαγητό. Μάλιστα. Και η ειρωνία ήταν ότι είχαμε μακαρόνια με κιμά και εμείς. Μάλιστα. Το σπιτικό φαγητό. Μάλιστα. Το απόγευμα σηκώθηκε και πήγε και πήρε το γεύμα και το κατανάλωσε. Mm-hmm. Δυστυχώς. Mm-hmm. Και είχαμε αυτά τα έντονα συμπτώματα. Πόση ώρα μετά ξεκίνησαν τα συμπτώματα, κυρία Τριανταφύλου? Μετά από 20 λεπτά. Αμέσως, Ναι, ναι, αμέσως. Και το παιδί κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο λιποθύμησε στα χέρια σας? Το παιδί δεν το πήγαμε στο νοσοκομείο. Α. Μιλήσαμε με την παιδίατρο, ναι, ναι, όπου μας είπε ότι πρέπει να παραμείνουμε σπίτι, να κάνουμε υπομονή και το παιδί και εμείς. Και αυτό κάναμε. Αλλά περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Όχι μόνο εσείς, φαντάζομαι και άλλοι γονείς και άλλα παιδιά. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση, για μια τραγική συγκυρία. Όχι μόνο εμείς. Mm-hmm. Υπήρχαν και οι υπόλοιποι γονείς που περάσαν πάρα πολύ άσχημα με τα παιδιά τους. Όπως καταλαβαίνετε, ένας παρθένος οργανισμός όπως είναι τα παιδιά, ήταν δύσκολο να δεχτεί όλο αυτό που συνέβη με τη δηλητηρίαση που πάθανε. Προφανώς. Πείτε μου λίγο, θα το συνεχίσετε, φαντάζομαι, το θέμα? Δεν νομίζω να αφήσετε το παιδί σας σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας. Φαντάζομαι ότι και άλλοι γονείς έχετε ενοχληθεί και δεν θα το αφήσετε έτσι. Ναι, ναι, φυσικά και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δείξτε μου λίγο τη φωτογραφία με τον μπιφτέκι και το γάντι. Να δούμε λίγο την ποιότητα παροχής υπηρεσιών αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Μην μου δείχνετε τις ίδιες φωτογραφίες. Την άλλη φωτογραφία θέλω με το γάντι. Που ξεχνάνε και γάντια μέσα στα μπιφτέκια και παράλληλα τα πλάθουν και τα στέλνουν στα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΑ έχει συγκεκριμένη γραμμή για το πώς πρέπει να βγαίνουν τα γεύματα αυτά και πώς πρέπει να μοιράζονται στον κόσμο. Διότι η αθλειότητα είναι πανάκριβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Μισό λεπτάκι, Αντρέα. Ναι, κυρία Τριανταφύλου, σας στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ο λόγος σας. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στα τρόφιμα και στο προσωπικό. Και να είναι να ξεκινά το γεύμα που έρχεται στα χέρια των παιδιών μας σωστά. Εμείς δεν ζητάμε να σταματήσουν τα σχολικά γεύματα, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι μια μεγάλη βοήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως δεν μπορούν άνθρωποι που ζουν στις παρυφές της παραβατικότητας, γιατί αυτή είναι μια παραβατική ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά, να θέτουν τα παιδιά μας σε αυτό το καθεστώς ομοιρίας, κυρία Τριανταφύλου. Διότι μπορεί το δικό σας το παιδί να το ξεπέρασε, μπορεί όμως κάποια άλλα παιδιά. Το παιδί, συγγνώμη, αλλά είχε ταλαιπωρήθηκε 2 ημέρες. Για να σας ρωτήσω, και άλλοι συμμαθητές του είχαν το ίδιο πρόβλημα? Ναι, φυσικά. Πόσοι? Πόσα παιδιά? Στο σχολείο μας ήταν, αν θυμάμαι καλά, 30 συμπτώματα. 30 συμπτώματα. Είναι και πολλοί οι οποίοι δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τη φωτογραφία. Δεν είχαν πάει στο νοσοκομείο. Τη φωτογραφία θέλω. Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι το τελευταίο για το παιδάκι σας και για την οικογένειά σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Και θα παρακολουθήσουμε το θέμα πολύ στενά, θέλω να σας πω. Αυτό είναι σχολείο, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν αρτιμελή και υγιή. Θέλουμε τα παιδιά μας. Μισό λεπτάκι. Δώστε το μου λίγο εδώ πέρα. Δώστε το μου λίγο εδώ για να είναι λίγο πιο ευκρινές. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Εδώ δείτε. Έχει ξεχάσει, προσέξτε, έχει πλάσει μπιφτέκι για τα παιδιά μας
Παιδιά, σας παρακαλώ, αν μπορείτε, μπράβο. Σταματήστε το, παγώστε το. Λοιπόν, έχει φτιάξει, έχει πλάσει μπιφτέκι για σχολικό γεύμα και έχει πλάσει μαζί με τον κιμά το ψωμί, το κρεμμύδι και ό,τι άλλο βάζουν στο μπιφτέκι και κομμάτι από το γάντι που έπλαθε το μπιφτέκι. Και αυτό μοιράστηκε σε παιδιά. Μοιράστηκε μέσα στην τάξη. Πόση αθλειότητα ακόμη να αντέξουμε. Είναι απαράδεκτο. Είναι ποινικός κολάσιμο. Είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Και επειδή το ψάξα και εγώ και ο Νίκος ο Νικολετάκης πάρα πολύ το θέμα αυτήν την εβδομάδα, θέλω να σας πω ότι ο ΟΠΕΚΑ, ο αρμόδιος δηλαδή οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη σύντηση των παιδιών και για τα γεύματα στα σχολικά, έχει ζητήσει, πέραν του ότι έχει κόψει τη σύμβαση, θα μιλήσουμε για αυτή την αλμυρή σύμβαση σε λίγο, έχει ζητήσει να βρεθούν και να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα. Νίκο, το βλέπεις? Η πάσα σε σένα, γιατί οι κάρτες έχουν φτιαχτεί με τη δική σου πολύτιμη συνδρομή. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, για να πάρει κάποιος... Οι προδιαγραφές είναι που... Μπράβο, οι προδιαγραφές για τα γεύματα. Λοιπόν. Τι σχέση έχουν οι προδιαγραφές που θα δείτε με το μπιφτέκι που είχε μέσα? Κομμάτι από γάντι, έντομα, διάφορα άλλα είδη του ζωικού μας βασιλείου. Όλα αυτά μέσα στην τροφή αυτό που μοίραζαν στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι σαν να τα πετάγανε μέσα μαζί με, μαζί με το κρεμμύδι, ότι το σκόρδο και το κιμά, Νίκο, βάζεις και λοιπόν, όλα αυτά μέσα. Ακούστε τώρα. Ή εκτός κι αν εκεί που γινόταν αυτό το πράγμα, ο χώρος ήταν ακατάλληλος, τελείως όμως ακατάλληλος. Λες, γι' αυτό μια καίκε. Θα τις διαβάσω εγώ τις προδιαγραφές, να σου ή θα τις διαβάσεις εσύ? Νίκο μου, εσύ Νίκο μου. Λοιπόν, εσύ. Τα σχολικά γεύματα παράγονται την ίδια μέρα με τη διανομή cook and serve αποκλειόμενης της μεθόδου ψήξης ή προκατάψυξης. Είναι να πούμε, Νίκο μου, οι προδιαγραφές που δίνει η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος οργανισμός, για να πάει μια εταιρεία προκειμένου να πάρει το διαγωνισμό των σχολικών γευμάτων. Συνέχισε. Δύο λεπτά, μου πει. Συγγνώμη, να πούμε πρώτα την πληροφορία. Να μα πει του τραπεζοκόμου. Σε κάθε σχολείο είναι οι τραπεζοκόμοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι. Και να δούμε και τι κάνουν οι τραπεζοκόμοι. Θα το πούμε σε λίγο, γιατί αποκαλύπτουμε κάτι σε λίγο. Λοιπόν, για προχώρα, Νικό. Τα γεύματα παραδίδονται στου μαθητέ σε αεροστεγώς κλειστές ατομικές συσκευασίες. Το ψωμί και το φρούτο είναι συσκευασμένα σε κλειστά ατομικά σελοφάν. Μάλιστα. Η μεταφορά των γευμάτων γίνεται σε ειδικά θερμικά κυβότια, θερμομπόξεις, ισοθερμικοί περιέκτες, ώστε να διατηρείται η προβλεπόμενη θερμοκρασία. Ναι. Τα γεύματα προβλέπεται να παραμένουν σε θερμομπόξ, ισοθερμικούς περιέκτες μέχρι την παράδοση στους μαθητές. Τα οχήματα μεταφοράς πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλούς διακίνησης προϊόντων και υπόκεινται σε ελέγχους από ειδικά κρατικά κλιμάκια. Πάμε λοιπόν τώρα στα κρατικά κλιμάκια. Και η παραλαβή τους στις σχολικές μονάδες γίνεται από τριμελείς επιτροπές παραλαβής, οι οποίες ελέγχουν τη θερμοκρασία των μία γευμάτων υποσημείωση και τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, προσέξτε, οι γονείς είδανε ότι στο μπιφτέκι υπήρχε μέσα κομμάτι από γάντι και η τριμελής επιτροπή δεν το είδε. Κατά τα άλλα, τους έχουμε εκεί. Τους πληρώνουμε με τα λεφτά μας, τα λεφτά που φορολογούμαστε. Εμείς τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και είδανε και το αφήσανε. Λοιπόν, το πιστεύετε? Έλα, Νίκο. Η Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, επειδή αυτό ουσιαστικά είναι ένα copy-paste από την προκήρυξη που έχει γίνει από τα προηγούμενα χρόνια. Το 19 έβλεπα μια προκήρυξη και γράφει ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές. Μιλάμε για το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και έναν εκπαιδευτικό ακόμα του σχολείου. Μάλιστα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πει από την πλευρά τους ότι εντάξει, εμείς να κάνουμε ποσοτική παραλαβή, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι ούτε ειδικοί για να κάνουμε ποιοτική παραλαβή. Προφανώς. Δεν είμαστε τεχνολόγοι. Πόσα είναι τα κλιμάκια, Νίκο? Λοιπόν, έχουμε δει τις κάρτες αυτές, να σας πω και για τις άλλες. Είναι λοιπόν 23 ελεγκτές για να ελέγξουν 21 εταιρείες. Είναι αστείο. Λοιπόν, το έργο ανέλαβαν 21 εταιρείες για τρεις σχολικές χρονιές προϋπολογισμού 253 εκατομμυρίων ευρώ. Σας είπα για τους 23 ελεγκτές και το 2023 ελέγχθηκαν 11 εταιρείες και 23 σχολεία μόλις. Και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 253 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε τώρα να δούμε τα μπιφτέκια με το γαντάκι μέσα. Πριν πάμε στα μπιφτέκια, να σας πω κάτι που είδα τώρα και δεν προλάβαμε να το κάνουμε κάρτα. Οι συνολικές μερίδες, οι σχολικές που διανέμονται αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα, είναι 217.267 μερίδες. Μοιράζονται σε 180.000 μαθητές, που είναι το 41% των μαθητών. Συνολικά. Πάμε ναι, λοιπόν είναι 1.658 δημοτικά πάμε σχολεία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε σε αυτήν την εταιρεία τη Γιαννίτσης, η οποία δεν είναι εταιρεία, βγήκε ο πρόεδρος της εταιρείας,
εντελώς τυχαία και ευχόμαστε να βρεθεί η λύση. Πήρε φωτιά ένα κομμάτι του εργοστασίου. Θα σας πω και για τη φωτιά, όποτε λοιπόν, θέλετε. Προσέξτε τώρα. Πήρε φωτιά. Πήρε φωτιά, ναι. Πήρε φωτιά. Καρδιά. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς να το πούμε, υπήρχαν κάμερες και ευτυχώς να πούμε ότι ο σερβερ δεν ήταν εκεί που πήγε η φωτιά. Ήταν στα κεντρικά της εταιρείας. Άρα, εικάζω ότι το κλιμάκιο που με εντολή του αρχηγού της πυροσβεστικής πήγε στο σημείο, όχι μόνο το τοπικό κομμάτι της πυροσβεστικής, το ανακριτικό, αλλά έστειλε κλιμάκιο ο αρχηγός πυροσβεστικής από την Αθήνα για να κάνουν τον έλεγχο και την έρευνα. Ελπίζω, κύριε Γιαννίτση, ελπίζω το υλικό να υπάρχει. Να δούμε πώς πήρε φωτιά. Γιατί είναι αμαρτία να πάρει φωτιά τώρα. Μια και λέμε για τη φωτιά, να σας πω μια λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε χθες. Ότι η φωτιά, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε βέβαια πόρισμα ακόμα, προκλήθηκε από ένα όχημα το οποίο στάθμευσε πολύ κοντά στην μπροστινή πλευρά, παραδόξως πολύ κοντά. Uh-huh. Και μάλιστα είχαμε πολύ μεγάλη φλόγα και πολύ γρήγορη επέκταση, δεδομένου ότι δεν μιλάμε για εργοστάσιο που παράγει καύσιμα ή κάποια άλλα πολύ έφλεκτα υλικά. Μιλάμε για τρόφιμα. Τι ζούμε, Νίκο Νικολετάκη. Και να πω ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία πρημοδοτείται αυτό από το ελληνικό αυτό δημόσιο. Αυτό για ελάτε εδώ τώρα σε μένα. Για δώστε μου πίσω τα φράγκα που λέμε και στην αγορέα. Για δείτε λοιπόν εδώ τώρα. Η εταιρεία λοιπόν αυτή έκανε τζίρο το 2021 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Επί COVID, έτσι. Μέσα στον COVID. Που μιλάμε για τώρα για ότι τα σχολεία ήταν κλειστά, από ό,τι θυμάμαι. Και όλες και οι μαθητές κάνανε μάθημα. Το 2022, έναν χρόνο μετά, αυξάνει το τζίρο της κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στα 7,8 και απασχολεί, όπως βλέπετε εδώ, 200 εργαζομένους. Πώς αυξάνει το τζίρο? Εδώ είναι τα καλά. Ξέρετε, αυτό το μηχάνημα, το εργαλείο που λέγεται διάβγεια, όπου εκεί αναγράφονται και ανεβαίνουν, αναρτώνται όλες οι συμβάσεις που κάνει το ελληνικό δημόσιο με τον ιδιωτικό φορέα και τον ιδιωτικό τομέα, τέλος πάντων, τους ιδιωτικούς φορείς, μας δίνει πολύ πολύτιμα στοιχεία, πολύ πολύτιμα στοιχεία, για πόσα χρήματα από τα κρατικά ταμεία, από τον ελληνικό προϋπολογισμό, δίνονται σε εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα δούμε πόσο τις πληρούν, γιατί σας λέω, δεν έχουμε τελειώσει το ρεπορτάζ, το καλό το κρατάμε για το τέλος. Η εταιρεία λοιπόν Γιαννίτσης Logistics έχει τις εξής μικρές συμβάσεις. Έχει πάρα πολλές συμβάσεις, είναι μερικές από αυτές. ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας και στο ΤΕΗ. 2005, 2018, 2019, 3.539.943 ευρώ πήρε η εταιρεία για τα ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδας. Για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για τα τρία χρόνια 2020-2021-2022, 1.925.223 λεπτά. Για συνεχίστε. 3, 4, 5, 6, πάμε. Για το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, έχει μείνει κανένας, ρε παιδιά, εκεί στη Λαμία, στη Φθιώτιδα, που να μην το έχει αναλάβει ο κύριος Γιαννίτσης. Επιθετικό μάρκετινγκ, κύριε Γιαννίτση, πραγματικά. Μουσικό Σχολείο Λαμίας, 2.16, 2.18, 2.19, 564.463.03 λεπτά του ευρώ. Φυλακές Δομοκού από το 2013 μέχρι το 2022, 730.700 ευρώ μόνο για είδη αρτοτροφοδοσίας το 2013. Υπάρχουν διαδοχικές συμβάσεις, να πούμε, ναι, όσον αφορά. Εντάξει, τώρα τηλεόρας κάνουμε, δεν μπορούμε να τις παίξουμε όλες. Έδειξα ένα εντυπωσιακό, ναι, νούμερο που είδα και εγώ και είναι μάλιστα και από το 2013 κιόλας. Να σου πω, ψωμί και κρουασάν 700 χιλιάρικα, έτσι. Μιλάμε, τρώνε καλά οι φυλακισμένοι τώρα. Είναι και γαλλικά τα κρουασάν. Πολυκλινική Λαμίας. Νεευτική Πολυκλινική Τρικάλων. Σχολικά γεύματα σε Φθιώτιδα, Άμφισα, Καρπενήσι, Δομοκό. Όλη τη στερεά Ελλάδα. Μπράβο του. Συσίτιο, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Παιδική σταθμή. Είναι συμβάσεις που έχει κάνει η εταιρεία. Καταλαβαίνετε το ύψος, το μέγεθος των χρημάτων που δόθηκαν για τα παιδιά μας με αποτέλεσμα να τρέχουν με σαλμονέλα και με δηλητηριάσεις και δεν ξέρω εγώ με τι και με μπιφτέκια, με γάντια μέσα, να τρέχουν στα νοσοκομεία και να αγωνιούν οι γονείς για τα παιδιά τους. Μου επιτρέπεις να σου μια παρακαλώ λέξη.
από τις κάρτες που είδαμε, ένα πράγμα προκύπτει. Διαχρονικό και διακομματικό το έγκλημα. Προφανώς. Είναι διακομματικό. Δεν έχει από το 2013. Δεν έχει να κάνει. Είναι μειονεκτικός διαγωνισμός. Αυτό είναι το θέμα και δεν έχουμε ελέγχους. Χρηματοδοτούσαμε, έτσι δεν είναι, Νικολετάκη? Με τον κακό κρατισμό έχουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με το κόμμα αυτή τη στιγμή. Και πάμε τώρα στην αποκάλυψη που σας υποσχέθηκα. Ήτανε μόνο αυτή η καταγγελία, Νίκο Νικολετάκη, που έστειλε τα παιδιά τώρα στη Λαμία στο νοσοκομείο, ή υπήρξαν κι άλλες? Υπήρξαν κι άλλες καταγγελίες. Για να ακούσω. Έχουμε καταγγελία το 2023, ακριβώς, που είχαν κάνει και γονείς, έχουμε το Μάιο του 2023, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν και άλλα, όχι μόνο τα σχολικά γεύματα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι υπήρξε θέμα και σε νοσοκομείο, που είδαν ότι υπήρχε πρόβλημα με τη θερμοκρασία των τροφίμων. Σε νοσοκομείο. Ακόμα και σε νοσοκομείο υπήρχε. Μα δεν είδες τη σύμβαση, Αντρέα. Δεν την είδες τη σύμβαση. Έχει πάρει όλη τη στερεά Ελλάδα. Πάμε τώρα λίγο να συνεχίσουμε. Το 2024 έχουμε αυτή την καταγγελία, παιδιά, που είδατε στη Λαμία τώρα, που έγινε πρώτο θέμα στα Δελτία. Υπήρξε και άλλη καταγγελία. Υπήρξε και άλλη καταγγελία, η οποία έγινε από γονείς μέσα στο 2024. Ενημερώθηκε ο αρμόδιος από τους γονείς για την ποιότητα των γευμάτων και η συγκεκριμένη καταγγελία, Νίκο Νικολετάκη, δεν έφτασε ποτέ στον ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, προσέξτε, το 23 που έφτασε η καταγγελία που είπε ο Νίκος ο Νικολετάκης, πήγε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, έκανε τον έλεγχο και δεν διαπίστωσε τίποτα. Και ενημέρωσε τον ΟΠΕΚΑ ότι, κοίτα, είμαστε εντάξει. Δεν τρελάθηκαν κιόλας στο κλιμάκιο, αλλά είναι ok. Περνάει, ας πούμε, το μέσο όρο ποιότητας. Είμαστε ok. Το 2024 υπήρξε καταγγελία και η καταγγελία αυτή, λένε οι δικές μου πληροφορίες, δεν έφτασε ποτέ στην αρμόδια υπηρεσία, γιατί κάποιος προφανώς, δεν ξέρω, έπεσε το χαρτί. Του πέσε η καταγγελία, του πέσε στο σιρτάρι. Μέσα, βαθιά. Έβαλε μετά και το χαρτί υγείας από πάνω, έβαλε και το χαρτί κουζίνας και το ταπεράκι από το σπίτι και δεν πήγε η καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία για να ελεγχθεί. Και εγώ έρχομαι τώρα και λέω, γιατί δεν πήγε. Τι γίνεται? Τρέχει κανένα ποτάμι εκεί με μέλι? Γιατί δεν πήγε? Γιατί δεν έκανε τη δουλειά του ο αρμόδιος του σχολείου να καταγγείλει, να μεταφέρει την καταγγελία των γονιών στον οργανισμό? Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε γονείς που μας την έχουν κάνει την καταγγελία αυτή εμείς και η καταγγελία τους δεν εισακούστηκε ποτέ? Πάντως εδώ προκύπτει και ολιγορία και από τους θεσμούς, δηλαδή και από το σχολείο και από το νοσοκομείο και από οπουδήποτε αλλού. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν πηγαίνει, ας πούμε, μια εταιρεία παραδίδει κάποια φαγητά, τα παραδίδει σε ένα σχολείο, σε έναν οργανισμό κάπου. Εκεί υπάρχουν τραπεζοκόμοι. Εκεί υπάρχει κουζίνα η οποία είναι επιτετραμένη και έχει την αρμοδιότητα πάνω της στο να διαμοιράσει τα γεύματα αυτά είτε στα παιδιά είτε στους ασθενείς. Δεν είναι δυνατόν να ήταν αυτή η απίστευτη κατάσταση που βλέπουμε στις συγκεκριμένες. Μα είδες το αποτέλεσμα της. Πήγαν παιδιά στο νοσοκομείο. Αν ήταν το δικό σου παιδί, το δικό μου παιδί, αύριο μπορεί να είναι το δικό μου το παιδί. Μεθαύριο μπορεί να είναι ενός άλλου παιδί. Μίλησα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου που είχε το πρόβλημα στη Λαμία. Την έχουμε? Μπορούμε να την... Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και όλα. Δεν θα την ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε το θέμα αύριο. Οπότε θα την έχουμε αύριο την πρόεδρο του Σχολείου Γονέων και Κηδεμόνων. Γιατί, Νίκο, από ό,τι φαίνεται, αυτό το αμαρτωλό σχολείο εκεί, όχι το σχολείο, δεν φταίνουν τα παιδιά βέβαια σε τίποτα. Η διαχείριση είναι το θέμα μου. Πάντως, να ξέρετε και σας το λέω υπεύθυνα όλο αυτό, διότι οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής έρχονται συνεχώς. Θέλω να σας πω ότι ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής, έχει σκοπό, και αυτό ήταν δέσμευση, να το συνεχίσει το θέμα μέχρι τέλους. Και αυτή την καταγγελία που σας λέω, ότι ναι μεν έγινε από τους γονείς, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον ίδιο, την έχει. Έχει ενημερωθεί ο ίδιος. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ προκύπτουν ποινικό κολάσιμες πράξεις σοβαρές.